Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους, είμαι η Αναστασία. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου, καθώς εδώ βλέπετε μία ορχιδέα, η οποία είναι στην κατοχή μου σχεδόν 4 χρόνια, δεν έχει ανθίσει ποτέ και εδώ βλέπετε ότι επιτέλους μετά από αναμονή τόσων χρόνων έσκασε ο πολυπόθετος ανθοφόρος. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φυτό, για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ορχιδέα με ιστορία. Το όνομά της είναι Σιντερέα Τζαπώνικα. Όπως τη βλέπετε εδώ, σίγουρα νομίζετε ότι πρόκειται για φαλαινόψεις. Πλέον θεωρείται ότι ανήκει σε αυτό το γένος, αλλά παλιότερα θεωρείται ξεχωριστό γένος, τουλάχιστον από βοτανολογικής άποψης. Μια ορχιδέα που ναι μεν μοιάζει με φαλαινόψεις στην ανατομία της, πρόκειται δηλαδή για μονοποδιακή ορχιδέα, όμως έχει δικά της πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά και τη φύτευση και τη φροντίδα της γενικότερα. Και εδώ σας βάζω να δείτε το άνθος της, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, θέλω να σας πω ότι στη θεωρία τουλάχιστον είναι εξαιρετικά αρωματικό και ελπίζω αυτή εδώ να με ανταμείψει με ανθοφορία και να καταφέρω και να το δω και να το μυρίσω. Το συγκεκριμένο φυτό μου το είχε κάνει δώρο η φίλη μου η Λιάννα πριν από μερικά χρόνια, γιατί είχα αγοράσει μία παρόμοια την οποία την έχασα σε μία εβδομάδα από λάθος πότισμα και δεν ξέρω αν μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το φυτό αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά φυτεμένο, ο λαιμός της δηλαδή είναι εντελώς έξω από οποιοδήποτε υπόστρωμα. Και αυτό δεν έχει γίνει τυχαία, είναι επίτηδες, διότι σαπίζει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα ο λαιμός εάν πάει υγρασία. Οπότε είναι μια ορχιδέα που πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αποκλειστικά πότισμα από κάτω και πάντα να υπάρχει δυνατότητα ο λαιμός να αερίζεται εξαιρετικά. Υπάρχει και δεύτερη τέτοια στη συλλογή μου, αλλά είναι πολύ πιο μικρή. Μου την είχε κάνει πέρυσι η δώρο η Αχιλία από την Hellenic Orchids, γιατί της είχα προτείνει εγώ να βρει αυτό το φυτό στην αγορά, να μπορούμε δηλαδή να το αγοράζουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και να μην χρειάζεται κάποιος να το φέρει απ' έξω, όπως αυτή που είδατε προηγουμένως. Αυτή εδώ φυσικά είναι πιο μικρή, είναι και διαφορετικά φυτεμένη, είναι δηλαδή φυτεμένη πολύ βαθιά μέσα στο σφάγνο, όμως αυτό δεν της έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο που εγώ τη φροντίζω, γιατί την ποτίζω αποκλειστικά από κάτω και πριν ποτίσω ξανά φροντίζω το σφάγνο να έχει γίνει κόκαλο. Τώρα, η συγκεκριμένη ορχιδέα έχει δύο πολύ βασικές διαφορές σε σχέση με τη φαλαινόψεις. Θέλει περισσότερο φως για να ανθίσει και θέλει κατά τη φάση που ξεκινάει η ανθοφορία να είναι οι θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές, εκεί γύρω στους 15 βαθμούς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ αυτό το έκανα τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή της έδινα έτσι ένα πιο κρύο περιβάλλον, την είχα όμως πάντα στον τεχνητό φωτισμό που είχα και τις υπόλοιπες φαλαινόψεις που ήταν απλός οικιακός φωτισμός. Φέτος λοιπόν αγόρασα λάμπες full spectrum, ειδικές έτσι για την ανάπτυξη των φυτών, και τις έβαλα εδώ έξω που βλέπετε, είναι ένας χώρος όπου έχω φυτά τα οποία αντέχουν σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες από αυτές που υπάρχουν μέσα στο σπίτι και αυτό που συνέβη πραγματικά ήταν μαγικό. Το φυτό αυτό περίπου στις 20 μέρες τσακ πέταξε τον ανθοφόρο, γιατί πήρε επιτέλους το φως που χρειαζόταν. Και με αφορμή αυτό που συνέβη με τη συγκεκριμένη ορχιδέα, που άνθησε δηλαδή σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον πέταξε επιτέλους ανθοφόρο μετά από αναμονή 4 ετών, θέλω έτσι λίγο μαζί σας να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα στα οποία με έχει οδηγήσει η εμπειρία μου από τη χρήση διαφορετικού τύπου τεχνητού φωτισμού. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, αλλά πριν περίπου ένα μήνα είχα αγοράσει αυτές εδώ τις λάμπες που βλέπετε. Ήθελα να τις βάλω στο πάνω μέρος του ραφιού, διότι όποια ορχιδέα ήταν εδώ πάνω έπαιρνε μόνο φως από το παράθυρο και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές που ήταν στην άκρη δηλαδή, από τη λάμπα που βλέπετε εδώ αριστερά σας. Αυτό που είχα παρατηρήσει ότι συμβαίνει είναι ότι όποιες ορχιδέες ήταν σε αυτό το ράφι άνθιζαν μόνο όσες ήταν αρκετά κοντά στη λάμπα εδώ
και όχι όσες ήταν μπροστά ακριβώς στο παράθυρο, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, εδώ αυτή η θέση δεν είναι αρκετά φωτεινή. Ο προσανατολισμός είναι δυτικός, το χειμώνα καν δεν προλαβαίνει να γυρίσει ο ήλιος, ενώ το καλοκαίρι είναι μεν γυρνάει, αλλά είναι τόσο δυνατός και τόσο έτσι ζεστός που αναγκάζομαι και κατεβάζω είτε τα ρολά είτε τραβάω τις κουρτίνες. Χρειαζόμουν λοιπόν τεχνητό φωτισμό και για αυτό το χώρο όπου να τον καλύπτει ολόκληρο, δηλαδή όλη την επιφάνεια, και θέλω να σας πω ότι αυτή μου η επιλογή στέφτηκε με επιτυχία, καθώς τις ορχιδέες που είχα προηγουμένως στο πλάι και δεν τις έπιανε το φως, εμφανίστηκαν οι πολυπόθετοι άθοφόροι. Και νομίζω ότι εδώ βλέπετε πάρα πολύ καλά τον έναν από τους δύο στη συγκεκριμένη φαλαινόψη, η οποία ξεκίνησε να ανθίζει τελευταία και καταϊδρωμένη από τη στιγμή που μπήκε κάτω από τον τεχνητό φωτισμό, ειδικά κατασκευασμένο για φυτά, και κρατήστε το αυτό για αργότερα. Και κάπου εκεί μέσα υπάρχει και δεύτερος, αλλά από όσο μπορώ να καταλάβω από αυτό που εγώ βλέπω τουλάχιστον, δεν μπορείτε να τον δείτε, τα μάτια μου όμως τον βλέπουν. Και εδώ βλέπετε και επόμενο άνθοφόρο από τη στιγμή που αυτή η ορχιδέα μπήκε κάτω από τεχνητό φωτισμό, ήταν στο πάνω ράφι σε σημείο που δεν την έπιανε το φως, την έφερα λοιπόν κάτω σε μέρος όπου υπάρχει τεχνητός φωτισμός και αμέσως τσουπ σε περίπου ένα μήνα εξελίχθηκε ο καινούριος άνθοφόρος, ο οποίος μάλιστα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Που θέλω να καταλήξω με όσα σας είπα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι πάρα πολύ απλό. Ο τεχνητός φωτισμός πραγματικά βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στην ανθοφορία, αν οι συνθήκες που έχουμε μέσα στο οικιακό περιβάλλον δεν είναι αυτές που πρέπει, αν δεν είναι ευνοϊκές γενικά. Το επόμενο πείραμα που θα κάνω είναι αυτή η ορχιδέα, η οποία είναι υγιέστατη, είναι αναπτυξιακά όρημη για ανθοφορία, όμως έχει να ανθίσει νομίζω πάνω από 3 χρόνια, και ο λόγος θεωρώ ότι είναι ότι ποτέ δεν έβρισκα χώρο λόγω του όγκου της, αν θέλετε, να την βάλω κάτω από τις λάμπες. Σε δύο επιλογές έχω, θεωρώ. Η μία είναι να την πάρω στο φοβερό γραφείο που ανθίζουν τα πάντα όλα, ή να βρω πραγματικά χώρο, να βγάλω κάτι δηλαδή από εκεί και να την τοποθετήσω κάτω από τις λάμπες για να περιμένω να δω τι θα γίνει, για να ολοκληρώσω με κάποιο τρόπο έτσι το πείραμα. Τώρα, εάν εσείς θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη τεχνητού φωτισμού όχι μόνο για τις ορχιδέες αλλά και για άλλα ανθοφόρα φυτά που πιθανώς φιλοξενεί ο χώρος σας, θεωρώ ότι το δίλημα που τίθεται πάντα είναι αν θα χρησιμοποιήσετε απλό οικιακό φωτισμό για να φωτίσετε τα φυτά ή αν θα χρησιμοποιήσετε ειδικές λάμπες που κυκλοφορούν στην αγορά για αυτή τη δουλειά, όπως αυτές που έχω πίσω και όπως αυτές που αγόρασα και έχω βάλει στο χώρο έξω στα άλλα ράφια. Αν θέλετε τα φυτά σε ράφια και θέλετε να βάλετε φωτισμό για να τα βοηθήσετε, όπως έχω πει και άλλες φορές, οι επιλογές σας είναι δύο. Η μία επιλογή είναι να βάλετε λάμπες φθορισμού, η άλλη επιλογή είναι οι λάμπες LED, αυτές εδώ δηλαδή. Και αν θέλετε, για μένα η δεύτερη επιλογή είναι καλύτερη, και γιατί το φως είναι ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες των φυτών, και γιατί το φως είναι πιο γλυκό στο ανθρώπινο μάτι, και γιατί τελικά αυτή η επιλογή είναι πιο φτηνή. Επίσης δεν υπάρχει λόγος να προμηθευτείτε ροζ λάμπες, υπάρχουν πλέον στην αγορά φώτα, τα είδατε άλλωστε, που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες των φυτών και έχουν το φυσικό χρώμα, αυτό που μας δίνει και μία απλή οικιακή λάμπα, οπότε δεν χρειάζεται να μετατρέπουμε το σπίτι μας σε ένα ροζ σαλόνι. Το τι θα επιλέξετε βέβαια πάντα είναι συνάρτηση με τη συλλογή που έχετε, με τις ανάγκες του χώρου σας, με τις ανάγκες των φυτών σας. Αν έχετε όμως έτσι μία συλλογή από ορχιδέες η οποία είναι μεγάλη και έχει διαφορετικά γέννη και είδη μεταξύ τους, θεωρώ τελικά ότι η πιο πρακτική επιλογή είναι να επιλέξετε φωτισμό ειδικά φτιαγμένο για φυτά και όχι, επαναλαμβάνω, ροζ λάμπες. Η εμπειρία μου απέδειξε περίτρανα ότι αυτές που κυκλοφορούν πλέον στην αγορά και έχουν αυτό το λευκό φως που μοιάζει πάρα πολύ και με το φυσικό αλλά και με το φως που παράγουν οι λάμπες του οικιακού φωτισμού, είναι αποτελεσματικό
και για φυτά τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ανθοφορία. Το μόνο που μένει να δω είναι αν με αυτού του τύπου τις λάμπες θα έχω ανθοφορία στα πολύ δύσκολα γέννη, όπως οι κατλέγες και οι βάντες, τις οποίες όμως συνήθως τις έχω έξω το καλοκαίρι και παίρνουν από εκεί φως. Όμως θέλω να το τεστάρω και αυτό για να σας πω πια με σιγουριά 100% ότι όποια και ορχιδέα και αν έχετε, αυτές οι λάμπες, το λευκό φως δηλαδή, ειδικά όμως κατασκευασμένο για φυτά, κάνει για όλες τις ορχιδέες μας. Και πριν κλείσω αυτό το βίντεο και αρχίσω τα YouTube-ίστικα, θέλω να σας πω ότι σας έχω μία έκπληξη. Αυτό το προϊόν δεν σας το δείχνω τυχαία. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου υποστρώματα. Είναι υπόστρωμα σεράμις, ειδικό για ορχιδές. Περιέχει κομματάκια λεπτού φλοιού και κομμάτια από άργυλο. Ό,τι φυτό έχω βάλει εδώ μέσα πάει εξαιρετικά. Και γι' αυτό σκέφτομαι να ξεκινήσω έτσι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής, ένα πρόγραμμα που θα πω ευχαριστώ σε όσους από σας είστε εγγεγραμμένοι με συμμετοχή, για όσους από σας είστε εγγεγραμμένοι ή θα γραφτείτε με συμμετοχή μέσα στο μήνα Γενάρη. Στο τέλος λοιπόν του μήνα θα κληρωθεί ένα τέτοιο υπόστρωμα για έναν τύχερο ή μία τύχερη, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα σταλεί εντός των ελληνικών συνόρων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να στείλουμε αυτό το δώρο έξω από την Ελλάδα, αν δηλαδή παρακολουθείτε από κάποια άλλη χώρα, από την αγαπημένη Κύπρο ή από κάπου αλλού. Και για όσους δεν ξέρετε τι είναι να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι με συμμετοχή, θα το βρείτε εδώ πατώντας το κουμπάκι και πολύ περιληπτικά θα σας πω ότι αφορά μέλη τα οποία πληρώνουν ένα πολύ μικρό ποσό. Είναι ένας τρόπος που λένε ευχαριστώ σε όλο αυτό το περιεχόμενο που παρέχεται δωρεάν και εγώ από την πλευρά μου παρέχω κάποια προνόμια που αφορούν εκπτώσεις για αγορές από συγκεκριμένους προμηθευτές και φυσικά να βλέπουν τα βίντεο νωρίτερα από τους άλλους και χωρίς διαφημίσεις. Σε αυτά τα προνόμια τώρα θα προσθεθεί και ένα ακόμα, να μπαίνουν κάθε μήνα όλα τα ενεργά έτσι μέλη με συμμετοχή στην κλήρωση για ένα δώρο το οποίο θα ανακοινώνω κάθε φορά. Για το μήνα Γενάρη θα είναι αυτό εδώ και μόλις τελειώσει ο μήνας θέλω να παρατηρείτε έτσι τις ανακοινώσεις στην κοινότητα, όπου θα ανακοινωθεί και ο νικητής. Για τους χειμερινούς μήνες θέλω να πω ότι επίτηδες το δώρο είναι υπόστρωμα, δεν θέλω να μπλέξω με μεταφορές φυτών γιατί μπορεί κάτι να παγώσει και να κλαίμε μετά όλοι μαζί και να έχουμε στεναχώρια. Και εκτός από το να γίνετε μέλη με συμμετοχή, φυσικά μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογότυπο με τίτλο «Ο γλυκιά μου ορχιδέα». Αποτελεί έναν έτσι θεωρώ εξαιρετικό οδηγό για να φροντίσετε οποιαδήποτε ορχιδέα έχετε στη συλλογή σας και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι value for money γιατί θα σώσετε πάρα πολλές ορχιδέες εάν πραγματικά διαβάσετε κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι μπορείτε πάντα να πείτε ευχαριστώ και να μου δώσετε μεγάλη χαρά κάνοντας like ή αν είστε εντελώς καινούργοι κάνοντας εδώ subscribe πατώντας την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα στο προκαθορισμένο μας ραντεβού. Φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!